τα έχει σε σχέση με το κουλί και τα είδε ανάλογα. Έχει παίξει πολύ και επειδή θα έχουμε κοινό να τα γράψω και εγώ, κάτσε να δω πώς είναι κανένα. Από τούτο σου την αλήθεια, ότι για να κάνεις αυτά τα πράγματα από τότε πρέπει να είσαι αρκετή. Λοιπόν, Γιώργο, αν τους φώναξε τους να ξεκινήσουμε. Επειδή οι εθνικιστές είναι άνθρωποι των λόγων, μάλλον δεν είναι άνθρωποι των λόγων, αλλά των πράξεων και της δράσεως, θα ήθελα να μου επιτρέψετε αυτά που έχω να σας πω να τα διαβάσω. Φίλες και φίλοι, ως γραμματέας της οργάνωσης Ισλαμίας του Εθνικού Μετώπου, σας καλωσορίζω σε αυτόν τον ιστορικό χώρο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζετε αυτή την εκδήλωση. Είναι γεγονός ότι οι κάτοικοι του Δήμου μας, αλλά και των γύρω Δήμων, δεν έχουν συνειδητοποιήσει επακριβώς το μεγαλείο, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για αυτόν τον χώρο. Είναι γεγονός ότι η εγκατάλειψη από το κράτος, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή, του τόπου αυτού όπου οι Έλληνες έσωσαν την τιμή του πολιτισμένου κόσμου, είναι εμφανέστατη. Είναι επίσης γεγονός ότι το ιερό της Πηλαίας Δήμητρας, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω, στην αρχαία Ανθίλη, βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα, μια και η πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου μας, αλλά και των γύρω Δήμων, απλώς δεν το γνωρίζει. Και δεν φροντίζει κανένας από τους διοικούντες να το γνωρίσει ο κόσμος και να προβάλλει αυτό το μνημείο, το ιστορικό μνημείο, και να του προσδώσει τη μεγαλοπρέπεια και τη φήμη που του αξίζει. Ως εθνικιστές, θεωρούμε ιερή μας υποχρέωση όχι απλώς να τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους στον χώρο των Θερμοπυλών, όχι μόνο να αναδείξουμε το ιερό της Πηλαίας Δήμητρας, όπου καταγράφεται η πρώτη αμφικτυονία της αρχαίας Ελλάδος, η οποία και αποτέλεσε τον πρόδρομο του ΟΗΕ και της ΕΟΚ, αλλά και να συνδέσουμε αυτούς τους χώρους και τα ιστορικά γεγονότα με το σήμερα. Διότι είναι πασίγνωστο ότι μόνο τα έθνη παράγουν πολιτισμό, και αν θέλουμε το ελληνικό έθνος να συνεχίσει να υπάρχει, συνεχίζοντας αυτή την παραγωγή του πολιτισμού, θα πρέπει να το φροντίσουμε. Το πώς θα γίνει αυτό και πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η περιοχή αυτή, θα σας το αναλύσει στη συνέχεια της εκδήλωσης η υπεύθυνη πολιτιστικών της οργάνωσης Ισλαμίας του Εθνικού Μετώπου, η κυρία Διόνη Χριστάκη, που είναι δίπλα μου, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, οι οποίες και θα σας μοιραστούν στο τέλος υπό τη μορφή ψηφίσματος. Την ιστορία του ιερού της Πηλαίας Δήμητρας στην αρχαία Ανθίλη, το πόσο σημαντικό ήταν για τους προγόνους μας, αλλά και το λόγο της ύπαρξής του, θα αναλύσει μετά την επίσκεψή μας στο μουσείο, σε κατάστημα του χωριού Θερμοπύλες που είναι δίπλα μας, επειδή η Δημοτική Αρχή μας απαγόρευσε να κάνουμε την ομιλία μέσα στο μουσείο. Ο κεντρικός μας ομιλητής, ο υποψήφιος δόκτωρ της πολιτικής φιλοσοφίας και μέλος του πολιτικού γραφείου του Εθνικού Μετώπου, κύριος Δημήτρης Γκίκας, τον οποίον και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει να παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στο Λαμιώτη δάσκαλο, τον κύριο Ευθύμιο Χριστόπουλο, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα, αλλά είναι μαζί μας νοητά, στον οποίον και αφιερώνεται η σημερινή εκδήλωση για τη σπουδαία συμβολή του στην ανάδειξη του ιερού της Πηλαίας Δήμητρος, όπως και για το βιβλίο του Αμφικτιονίες, το οποίο έχει εκδοθεί από το Δήμο Λαμιαίων το 2005, υπό την επιμέλεια του τότε Αντιδημάρχου Λαμιαίων, του κ. Γιώργου Σαγιά. Στο χώρο του μουσείου θα υπάρχει και λεύκωμα, στο οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να γράψετε τις ευχές σας και τις ευχαρισίες σας στο δάσκαλο, στον κύριο Χριστόπουλο, ώστε αυτό το λεύκωμα να το παραδώσουμε. Τέλος, μετά την ομιλία της κυρίας Χριστάκη, και επειδή εμείς τα λέμε και τα καλά σε αυτόν τον τόπο και δεν θα γκρινιάζουμε μόνο, σας καλώ να μεταβούμε στο πραγματικά καινοτόμο Μουσείο Θερμοπυλών που είναι πίσω μας, όπου θα το γνωρίσουμε από κοντά και θα παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση της μάχης των Θερμοπυλών σε τρισδιάστατη οθόνη. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την παρουσία σας. Είναι για μένα προσωπικά τιμή, αλλά και για τα μέλη και για τα στελέχη του Εθνικού Μετώπου, να βρισκόμαστε ανάμεσα σε ωραίους Έλληνες
οι οποίοι δεν ξεχνούν ότι η παράδοσή μας είναι η ψυχή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ με τη σειρά μου που ήρθατε απόψε εδώ. Είναι τιμή μας. Και θα πω για το χώρο εδώ τον αρχαιολογικό που βρισκόμαστε, που είναι στην ουσία η εγκατάλειψη της ιστορίας μας. Ο αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς τόπους λόγω της μάχης του 480 π.Χ., όπου οι ολιγάριθμες ελληνικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς, υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα, αντιμετώπισαν τις πολυάριθμες δυνάμεις των Περσών. Η σημασία της μάχης των Θερμοπυλών στη συνέχιση του ελληνικού πολιτισμού, όπως αποτέλεσε το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, επισημάνθηκε από πολλούς ιστορικούς, μερικοί από τους οποίους αναφέρουν ότι η Ελλάδα έσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Τα ιστορικά γεγονότα των Θερμοπυλών έδωσαν στο χώρο και συμβολική χρειά πέρα του καθεαυτού ιστορικού γεγονότος. Οι Θερμοπύλες αποτελούν παράδειγμα ηρωισμού των ελεύθερων ανδρών που υπερασπίζονται την πατρίδα τους και την ελευθερία τους. Από τις ιδρύσεώς του, το νεότερο ελληνικό κράτος μέχρι το 1955 δεν προσέφερε κανένα μνημείο, καμία ένδειξη τιμή στην ανδρεία εκείνων που δίδαξαν φιλοπατρία και έγιναν σύμβολα αιώνια ηρωισμού. Το μνημείο που αναπαραστά πάνωπλο τον Λεωνίδα, έργο του Γλύπτη Φαλιρέα, αναγέρθηκε σε ανάμνηση της μάχης των Θερμοπυλών στην κεντρική πύλη του περάσματος, όπου διεξήχθη η τελική φάση της μάχης. Το τραγικό στην περίπτωση αυτή δεν είναι η χρονολογία ανέγερσής του, μόλις το 1955, αλλά το ότι δημιουργήθηκε έπειτα από ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, από ιδιωτική πρωτοβουλία αναγέρθηκε αργότερα και το μνημείο για τους 700 θεσποιείς μαχητές, πλάι σε αυτό του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών. Δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι όλοι οι φορείς του νομού Φθιώτιδας διαχρονικά, αλλά και το ελληνικό κράτος μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, έδειξαν πλήρη αδιαφορία για αυτόν τον ιστορικό χώρο. Το πεδίο της μάχης παραμένει εντελώς αναξιοποιητό, καθόλου φροντισμένο, γεμάτο σκουπίδια και περιχαρακωμένο από σκουριασμένα κάγκελα που δεν φυλάσσονται από κανέναν. Μέχρι το 2007 περνούσε ο δρόμος της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας μπροστά από το μνημείο. Η χάραξη του νέου οδικού άξονα Αθηνών Λαμίας, που περνώντας μόλις 500 μέτρα κάτω από το χωριό των Θερμοπυλών, εξαίρεσε και στέρισε τη δυνατότητα στους διερχόμενους να προσέλθουν εύκολα στο χώρο και να αποδώσουν τιμές στον Λεωνίδα και στους Θεσποιείς, αφού δεν προέβλεψαν ούτε μία παράκαμψη. Εμφανής επίσης είναι η έλλειψη ενημερωτικών πινακίδων τουριστικού περιπτέρου με αναμνηστικά και χώρου για τις σωματικές ανάγκες των επισκεπτών, που λόγω της ελλείψεώς του μετέτρεψαν τον ιστορικό αυτό χώρο σε τουαλέτα. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα για να αποκτήσει ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών την εικόνα που του αρμόζει. Πρόσφατα υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιαίων και της 14ης Εφορίας Αρχαιοτήτων, το οποίο προβλέπει την ενοποίηση των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής, βελτιωτικά έργα σε όλα τα σημεία και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις. Έχουμε όμως αυτή την πολυτέλεια της αναμονής. Η περιοχή έχει τις προδιαγραφές να αποτελέσει έναν πρότυπο χώρο. Ωστόσο, αντί να αποτελεί πόλο έλξης, οι δυσκολίες πρόσβασης και η έλλειψη στοιχειωδών έργων αποθεί επισκέπτες που θα ήθελαν πολύ να επισκεφτούν αυτό το χώρο. Αχτίδα ελπίδα σε αυτή την κατάσταση είναι ότι μπορεί κάτι να αλλάξει σε αυτή τη χώρα και να δείξει το καλό της πρόσωπο, αναδεικνύοντας όπως πρέπει την πολιτιστική της κληρονομιά. Αυτό αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιαίων, που κατασκευάστηκε το 2010 και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο μνημείο του Λεωνίδα, όπου οι επισκέπτες, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, μπορούν να ενημερωθούν για όλα όσα αφορούν τη μάχη, με έναν ιδιαίτερο ψυχαγωγικό τρόπο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις στον ιστορικό τόπο με την επωνυμία Θερμοπύλαια. Όσο όμως και αν οι κινήσεις ευαίσθητων πολιτών είναι υπαρκτές, δεν αποτελούν λύση. Στην περίπτωση των Θερμοπυλών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για τη σημερινή κατάσταση του χώρου. Τόποι και ημερομηνίες ορόσημα, με έντονο συμβολικό χαρακτήρα τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον παγκόσμιο χώρο,
δέχτη χάνου του ανάλογου σεβασμού που αποδίδεται σε άλλους σημαντικούς για την ιστορική μνήμη χώρους στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι οι Θερμοπύλες είναι κυρίως γνωστές από αυτήν την ιστορική μάχη, τα ίχνη τους εντοπίζονται αιώνες πριν. Η αμφικτιονία των Θερμοπυλών υπήρξε η αρχαιότερη και ήδη από τον 8ο αιώνα είχε ως κέντρο της την πόλη της αρχαίας Αμφύλης, όπου υπάρχει το ιερό της Πηλαίας Δήμητρας, που ήταν το κέντρο της αμφικτιονίας των Θερμοπυλών. Σε αυτή μετήχαν τα ακόλουθα δωρικά φύλλα, Θεσσαλοί, Βιωτοί, Δωρεείς, Ίωνες, Περεβοί, Μάγνητες, Λοκροί, Ιταίοι, Αχαιοί, Φωκείς, Δόλοπες και Μαλλιείς. Μεγάλη σημασία χώρος που παραμένει εντελώς άγνωστος στους Έλληνες, όπως άγνωστο παραμένει και το γεγονός ότι εκεί ιδρύθηκε η πρώτη αμφικτιονία πανελληνίως. Και όταν μιλάμε για αμφικτιονία εννοούμε την αρμονική συμβίωση των ελληνικών πόλεων κρατών, που από πολλούς θεωρείται ως προπομπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, με τη διαφορά ότι οι αμφικτιονίες είχαν εθνικό χαρακτήρα. Οι ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών ήταν αφιερωμένες στον Ηρακλή και μάλιστα στην περιοχή υπήρχαν ιερό και βωμός αφιερωμένα στον ιερό. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ήφαιστος, μετά από παράκληση της θεάς Αθηνάς, δημιούργησε τις πηγές για να πλένεται και να ανακτά τις δυνάμεις του Ηρακλής μετά από τους άθλους του. Τα λουτρά ενδείκνυται για παθήσεις των αρθρώσεων, της σπονδυλικής στήλης, για δερματίτιδες, αναπνευστικά, γυναικολογικές παθήσεις, ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες κτλ. Ένας τόπος που έχει να προβάλλει τόσα πολλά. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού χώρου επιβάλλεται. Επιβάλλεται να καθιερωθεί επέτειος της μάχης των Θερμοπυλών. Επιβάλλεται η άμεση μελέτη, η ανασκαφή και η ανάδειξη του ιερού της Πηλαίας Δήμητρας, που βρίσκεται στο χώρο της αρχαίας Αμφύλης. Επιβάλλεται ο εξοραϊσμός του χώρου σε ιστορικό πολιτιστικό πάρκο. Επιβάλλεται η δημιουργία αμφικτιονικού πνευματικού κέντρου παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η δημιουργία παγκόσμιας αμφικτιονικής οργανώσεως με έδρα της Θερμοπύλες, όπου το παραγόμενο έργο θα βασίζεται σε εθελοντικές προσφορές και προσπάθειες. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κατά μήκος Εθνικής Οδού, ώστε να προτρέπουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε διερχόμενους και επισκέπτες. Επιβάλλεται η δημιουργία πολιτιστικών και τεχνητικών δρόμενων, που θα φέρει τους νέους κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Επίσης η δημιουργία μουσείου και πολιτιστικού κέντρου από ιδιώτες στο χωριό Θερμοπύλες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της περιοχής. Η αλλαγή της ονομασίας Διωδίων από Αγίας Τριάδος σε Θερμοπυλών με έκδοση από κόμματος ιστορικού περιεχομένου θα υπενθυμίζει και θα προτρέπει σε μια επίσκεψη στο χώρο. Γιατί είναι εθνικό χρέος να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε κάθε ιστορικό χώρο που πρόγονοί μας έχησαν το αίμα τους και πρέπει να ξεκινήσουμε από εχθές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν μιλήσει για τις Θερμοπύλες και έχουν γράψει για αυτές και αναδεικνύουν το
τον παγκόσμιο χαρακτήρα που είχε η μάχη των Θερμοπυλών, διότι οι μαχητές των Θερμοπυλών δεν έσωσαν μόνο την Ελλάδα από τους Πέρσες, έσωσαν την τιμή όλου του πολιτισμένου κόσμου. Αυτό που αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι οι ξένοι, αδυνατούν να το καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε την πατρίδα μας τόσα χρόνια και η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς, ως Έλληνες εθνικιστές, θέλουμε πρώτον να δείξουμε ότι ο εθνικισμός δεν είναι τα παλούκια και τα στυλιάρια, αλλά είναι αυτό ακριβώς, η ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Και δεύτερον, θέλουμε τη συμπαράστασή σας να βοηθήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε, να πιέσουμε αυτούς που κυβερνούν την Ελλάδα και αυτούς που κυβερνούν το Δήμο μας, ώστε αυτό το μέρος πρώτον να μην βρωμάει και δεύτερον να αναδειχτεί, ώστε να γίνει πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες που έρχονται από όλα τα κράτη της γης να δουν τις Θερμοπύλες. Ξέρετε όλοι ότι δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα στην Εθνική Οδό που να προσδίδει σε αυτό το μέρος την έγκλη που το αξίζει. Μια ταμπέλα που να λέει ότι εδώ πέθανε ο Λεωνίδας με τους 300. Μια παράκαμψη. Ή έστω μια παράκαμψη που να δείχνει ότι μπαίνει ο επισκέπτης σε έναν χώρο ο οποίος έχει αξία, έχει ιστορική αξία. Για το ποια είναι η αξία λοιπόν αυτού του τόπου και ιδιαίτερα για το ιερό της Φιλέας Δήμητρας που είναι λίγο πιο πάνω, το οποίο εκείνο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρίσκεται ο χώρος των Θερμοπυλών, έχουμε καλεσμένο τον υποψήφιο δόκτωρα πολιτικής φιλοσοφίας, τον κύριο Δημήτρη Κίκα, ο οποίος είναι και διευθυντής επικοινωνίας του Εθνικού Μετώπου, έχει έρθει από την Αθήνα και θα μας πει δύο λόγια για την αξία αυτού του τόπου και για το πώς μπορούμε, και αυτό μπορείτε να το δείτε και από το ψήφισμά μας, να αναδείξουμε αυτό το τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα λέω πριν από κάποιον ότι είμαστε λίγοι. Εγώ θα πω το εξής. Όσοι στη ζωή μας ορίσαμε να φυλάμε Θερμοπυλές, πάντα λίγοι είμαστε. Πάντα μικροί σε αριθμό, αλλά πάντα το όπως βλέπετε και ξέρετε, υψώναμε ανάστημα γιγάντων. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε αν είμαστε λίγοι ή πολλοί. Όσοι είμαστε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Είδα μια πολύ ωραία παρουσίαση πριν από λίγο. Εγώ βέβαια θα σας μιλήσω σήμερα όχι για τη μάχη των Θερμοπυλών. Το θέμα μου είναι ιστορικό επίσης και έχει ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο πολιτιστική, έχει και πολιτική. Πρόκειται για την Αμφικτυονία και πώς η Αμφικτυονία αυτή συνδέεται βεβαίως και με το ιερό της Φιλέας Δήμητρα. Αυτό που ονομάζουμε Αμφικτυονία ήταν στην πραγματικότητα μια προσπάθεια των αρχαίων πόλεων κρατών, επειδή ακριβώς τότε δεν υπήρχε δυνατότητα λόγω και του χώρου. Πολλά βουνά, πολλοί ας πούμε έτσι δίσκαντοι οι δρόμοι και δύσβατοι, είχαν δημιουργήσει, προσπαθούσαν τουλάχιστον να δημιουργήσουν καταστάσεις πολιτικές συνένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε με τρόπο ας το πούμε συνενετικό. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνενώσεις κρατών τότε ήταν βεβαίως και η λεγόμενη Δελφική, όπως ονομάστηκε αργότερα, Αμφικτυονία. Η οποία μάλιστα ήταν τόσο σημαντική, τόσο ιδιαίτερη σε σύσταση, να το πω έτσι, ώστε θεωρήθηκε πρόδρομος ακόμα και του ΟΗΕ και πολύ περισσότερο ίσως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Την Δελφική Αμφικτυονία την αποτελούσαν 12 φυλές από την Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία. Είχε βέβαια ένα τουλάχιστον αρχικά θρησκευτικό περιεχόμενο. Αργότερα όμως απέκτησε σε πανελλήνια διάσταση και βεβαίως και αντίστοιχα πολιτικό περιεχόμενο. Από τον 7ο αιώνα ήδη π.Χ. ξέρουμε ότι η Αμφικτυονία αυτή είχε κέντρο το ιερό της Φιλέας Δήμητρας. Σε αυτή προσχώρησαν αργότερα και οι αδελφοί, οι οποίοι μάλιστα απέκτησαν και πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες και στην πορεία πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη. Και βεβαίως για ένα διάστημα είχαν διαμορφώσει σημαντική επιρροή στα περισσότερα, στις περισσότερες πόλεις κράτους της εποχής. Εδώ να κάνουμε και μια υποσημείωση ότι από τους πρώτους που εντάχθηκαν στην Αμφικτυονία αυτή ήταν και οι Δωρείοι, τους οποίους σχεδόν πάντα εκπροσωπούσαν τις Σπαρτιάτες. Ένας από τους λόγους μάλιστα, ίσως να μην το γνωρίζετε, γιατί το έχετε ακούσει, θα το έχετε ακούσει ίσως σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ένας από τους λόγους που ο Λεωνίδας
ανέβηκε πάνω στις Θερμοπύλες, δεν είναι μόνο για να προστατεύσει που ούτως ή άλλως το έκανε, έτσι, την υπόλοιπη του συμμάχους, τους υπόλοιπους Έλληνες και τη χώρα γενικότερα από την κάθε των Περσών, αλλά επειδή οι Δωρείς ήταν ταγμένοι στην υπηρεσία, την προστασία του ιερού της Πηλαίας Δήμητρος. Και γι' αυτό το λόγο και η μετάβασή του δεν είχε μόνο το χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, το στρατιωτικό πολιτικό, είχε και το χαρακτήρα το θρησκευτικό. Σε αυτό το θρησκευτικό θα επιμείνουμε λίγο μετά, για να καταλάβουμε ποια είναι και η διαφορά των αμφιχθειονιών, όπως σχηματίστηκαν ως πολιτικές, αν θέλετε, συνιστώ, ως πολιτικές ομάδες, συνενώσεις, και από τις σύγχρονες πολιτικές συνενώσεις, και γιατί τότε τελείως κάποια πράγματα κρατούνταν και τιμούνταν, ενώ σήμερα τίποτα από αυτά δεν κρατούνται. Για τους 12 φυλές ακούσαμε πριν από λίγο στην παρουσίαση έτσι μπροστά στο άγαλμα, θα τους παραλάβω και εγώ, ήταν η Θεσσαλή, ήταν οι Ποιωτοί, οι οποίοι κυρίως εκπροσωπούνταν από τη Θήβα, οι Δωρείς, είπαμε από τη Σπάρτη, οι Ίωνες, οι οποίοι ήταν από την Αθήνα, οι Περεβοί, οι Μάγνητες, οι Λοκροί, οι Ιτιαίοι, οι Αχαιοί, οι Φωκείς, οι Δόλεπες και οι Μαλίες. Εκπροσωπούνταν πάντως την αμφιχθειονία αυτή, πολλές φορές και από τους και οι Αιτωλείς, οι Ακαρνάνες, οι Αρκάδες, οι Λύοι, οι Τριφύλοι και οι Τρίωπες, μια μικρή φυλή, οι οποίοι όμως επίσης είχαν δικαίωμα να εκπροσώπησαν. Τις αμφιχθειονίες πάντοτε αποστέλλονταν από κάθε πόλη ή από κάθε φυλή, αν θέλετε, δύο απεσταλμένοι. Ο ένας ήταν ο Πυλαγόρας, αυτό δηλαδή ο οποίος ήταν αρμόδιος για τη συζήτηση των αιτημάτων που αφορούσαν την πόλη από την οποία προερχόταν τη φυλή, και ο άλλος ήταν ο Ιερομνήμων, ο οποίος ήταν και αρμόδιος για την ψήφιση των αντίστοιχων οτιδήποτε ψηφισμάτων. Το συνέδριο γινόταν δύο φορές το χρόνο, νομίζω το ακούσαμε εδώ και από τον δάσκαλο, στο βίντεο που παρουσιάστηκε. Την άνοιξη, όταν είχαν τα πνεύματα και οι αδελφοί, παρουσιαζόταν στους δελφούς, στο ιερό βεβαίως του Απόλλωνα. Το φθινόπωρο όμως παρουσιάζονταν στην Ανθήλη και ήταν βεβαίως το ιερό της Πηλαίας Δήμητρος. Αυτές οι δύο φορές το χρόνο, αυτό που είναι διετήσιες συναντήσεις, γιορτάζονταν σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ήταν συναντήσεις οι οποίες είχαν και θρησκευτικό χαρακτήρα, όπως είχαν και πολιτικό. Ήταν όμως και συναντήσεις που είχαν και οικονομικό, εμπορικό χαρακτήρα. Γιατί από τις αμφιχθειονίες δεν έλειπε αυτό το κομμάτι, το οποίο και σήμερα βλέπουμε λίγο πολύ σε διάφορες διεθνείς ενώσεις, του οικονομικού και του εμπορικού, το οποίο ήταν συναπές και συμβάδιζε πολλές φορές και με το αντίστοιχο οικονομικό, με συγγνώμη, πολιτικό. Η αρχική αρμοδιότητα των αμφιχθειονιών ήταν η επιχείρηση, και το είπαμε ήδη, ότι ο Λεωνίδας, για αυτόν τον λόγο έχει έρθει κιόλας, του ιερού της Πηλαίας Δήμητρας. Το οποίο ονομάζεται Πηλαία, κυρίως προερχόταν λέξη από τις Θερμοπύλες, τις Πύλες δηλαδή, όπου και εξού βγήκε και ο όρος. Ποια ήταν τώρα η πολιτική του σημασία? Καταρχήν στην αμφιχθειονία είχαν όλοι ίσο δικαίωμα ψήφου. Δεν είχε σημασία αν η πόλη ήταν υπερδυνάμεις της εποχής, όπως αργότερα ήταν για παράδειγμα η Αθήνα η ΣΠΑ. Όλοι λοιπόν είχαν ίσο δικαίωμα ψήφου, είτε ήταν ισχυρές είτε ήταν ανίσχυρες. Αλλά αυτό που πραγματικά εντυπωσίαζε είναι ότι δικαίωμα ψήφου διατηρούσαν και οι πόλεις που είχαν υποταχθεί σε άλλες. Οι φυλές δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να υποτάσσονταν σε άλλες μετά από πολέμους, διατηρούσαν ακόμα και μετά την υποταγή τους δικαίωμα ψήφου. Η διατήρηση οπωσδήποτε αυτής της ανεξαρτησίας, αν θέλετε, τόσο των πόλεων κρατών όσο και των αντίστοιχων φυλών που εκπροσωπούνταν, ήταν ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Μια ανεξαρτησία, δηλαδή το γεγονός της αρχής τους, το γεγονός του πολιτεύματός τους, το είδος του πολιτεύματος, οι εσωτερικές τους λειτουργίες, διατηρούνταν καθ' όλη τη συμμετοχή τους στις αμφιχθειονίες αυτές και ό,τι και αν γίνονταν μεταξύ των πόλεων. Ο σκοπός λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, ήταν η συνένωση για την επίλυση κάποιων κοινών προβλημάτων και όχι η παρέμβαση. Δεν παρέμβαιναν. Κάποιες που δοκίμασαν να το κάνουν προκάλεσαν ακόμα και πολέμους εντός της αμφιχθειονίας.
απέφευγαν την παρέμβαση. Τη θεωρούσαν πρώτα απ' όλα ανίερη πράξη. Έπειτα, ακριβώς επειδή δεν γινόταν ποτέ παρέμβαση, διατηρήθηκε και η ελευθερία και η ανεξαρτησία και κυρίως η αυτοδιοίκηση των πόλεων αυτών που συμμετείχαν. Τα ανεξάρτητα κράτη οδηγούνται σε συνένωση διότι διέπονταν όλα από κάποιες κοινές αρχές και κοινά πράγματα. Το όμενο. Λες αυτές, παρότι ήταν διαφορετικές, θεωρούνταν ότι είχαν το ίδιο αίμα. Το ομότροπο. Ασκούσαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Το ομόγλωσσο. Κοινή γλώσσα. Το ομόθρησκο. Κοινή θρησκεία. Όλα αυτά δηλαδή, τα οποία αποτέλεσαν για αιώνες την ελληνική εθνική ταυτότητα. Γιατί αυτό ήταν. Το όμεμο, το ομότροπο, το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο. Κοινή γλώσσα, κοινή θρησκεία, κοινή τρόπη ζωής, κοινή έθιμα. Ήταν στοιχεία τα οποία από τότε διαμόρφωσαν αυτό που λέμε σήμερα εθνική ταυτότητα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι άσχετα με ό,τι ακούμε πολλές φορές από διάφορους, δεν έχει σημασία να τους χαρακτηρίσουμε, ούτε πολιτικά ούτε ιδεολογικά, οι εθνικές ταυτότητες υπήρχαν από αρχαιοτά τον χρόνο. Και δεν είναι ούτε τεχνητό δημιούργημα ούτε τίποτα. Βασίζονταν σε συγκεκριμένα πράγματα, σε πολύ συγκεκριμένους τρόπους ζωής, τους οποίους ακολουθούσαν ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Αυτό λοιπόν ήταν ένα βασικό στοιχείο των αμφικτιονίων, το οποίο ανέκτησαν σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε αργότερα αυτές οι αμφικτιονίες, ακόμα και όταν έχασαν, να το πω έτσι, την παλιά τους έγκλη, διατήρησαν όμως τα στοιχεία αυτά και ουσιαστικά τα μετέδωσαν και ακόμα και σε όλα τα επόμενα πολιτικά, οικονομικά, ακόμα και θρησκευτικά στοιχεία που αναδύθηκαν. Τι εμπόδιζε, εν πάση περιπτώσει, την εποχή εκείνη, γιατί υπήρξαν και προσπάθειες κατάθεσης αν θέλετε ορισμένων εξουσιών ή παρέμβασης από τα ισχυρά κράτη όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη, γιατί δεν παρέμεναν όπως παρεμβαίνουν σήμερα σε Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στοιχείο της ιερότητας. Οι αμφικτιονίες ποτέ δεν χάσανε το θρησκευτικό του στίγμα. Ποτέ δεν χάσανε δηλαδή το θρησκευτικό του, αν θέλετε, περιεχόμενο. Αυτό είναι ουσιώδες. Όταν ένας οργανισμός που μπορεί να είναι πολιτικός και μπορεί να είναι οικονομικός, έχει όμως από πίσω και θρησκευτική σημασία και θρησκευτικό περιεχόμενο, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα ανάγχωμα αυτό, ώστε να γίνονται πραξικοπηματικά στοιχεία, να διαμορφώνονται πραξικοπηματικά στοιχεία στο ζήτημα της πολιτικής διάστασης. Μια ισχυρή πόλη όπως ήταν η Αθήνα ή η Σπάρτη μπορεί να είχε την τάση και τη θέληση πολλές φορές να παρεμβαίνει ή και να εξαγοράζει ψήφους. Όταν όμως από πίσω υπήρχε το ιερό στοιχείο, όταν από πίσω όλοι ορκίζονταν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα στο Δία, όταν λοιπόν η ιερότητα αυτή υπίσταται, πολύ δύσκολα θα μπορούσε πρώτα απ' όλα να το κάνει εσύ και δεύτερον να εξαγοράσει άλλου για να πετύχει σχέδια πολιτικά. Στην πολιτική. Αλλά εγώ θα το φέρνα και πιο διαφορετικά. Στον πολιτισμό, σε οποιοδήποτε πολιτιστικό στοιχείο θέλετε, ακόμα και στην οικονομία, όταν κυριαρχεί μονάχα αυτό, δηλαδή μονάχα η οικονομία πηγή, τα πράγματα το αντιλαμβανόμαστε από τη σημερινή εποχή πάνε κατά διάολο. Όταν όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία, πιο πνευματικά, που μαζί με την οικονομία και μόνο την πολιτική δένονται, όπως π.χ. είναι το σχετικό, τότε τα πράγματα σαφώς είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς πνευματικά στοιχεία. Δεν μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε. Να το πω έτσι, μια πολιτική ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο ΟΗΕ, και να εξαλείψουμε εντελώς τα πνευματικά περιεχόμενα μέσα από την ένωση. Δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτό είναι απόδειξη ότι όλες αυτές οι ενώσεις, λίγο πολύ, αυτό βλέπουμε δυστυχώς, αποτυγχάνουν στο τέλος. Η ερώτηση λοιπόν του δεσμού αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες όπου διατήρησαν την αμφικτιονία αυτή για αιώνες και μάλιστα συμπαγής. Σαν γενικά λοιπόν συμπεράματα θα λέγαμε ότι στις αμφικτιονίες αυτές υπήρξε για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία, αν και βεβαίως υπήρχαν και προγενέστερες καταστάσεις όπου δημιούργησαν τα θέματα αυτά, αλλά για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία συνδέθηκε τόσο έντονα μια πολιτική, αν θέλετε, συνένωση με μια εθνική ταυτότητα. Το δεύτερο ήταν ότι η προαγωγή που υπήρχε δεν ήταν μόνο πολιτισμική, οικονομική, εμπορική,
ήταν και πολιτική, ήταν και θρησκευτική. Ακόμα και οι ελάχιστες πόλεις, ακόμα και πιο μικρές, ακόμα και πιο ανήσυχες είχαν πιο μαζί. Και οπωσδήποτε, από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι οι αφικτιονίες αυτές προήγαγαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την έννοια της πολιτικής συνένεσης. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε στο μικρό κόσμο το δικό μας, πρέπει να ανοιγόμαστε και σε άλλες περιπτώσεις, απέναντι σε άλλους λαούς, σε κάθε μορφή δραστηριότητας ανθρώπινου πολιτισμού, είτε οικονομική, είτε εμπορική, είτε σκεπτική, είτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό τους έβγαλε από τον απομονωτισμό. Τους έμαθε να καλλιεργούν σχέσεις μόνο στους άλλους ανθρώπους. Ήταν βασική δραστηριότητα και βασική διάσταση των αφικτιονιών αυτό. Οι σύγχρονες ενώσεις, ακριβώς επειδή ελείπει, είπαμε, αυτό το στοιχείο της ιερότητας, συνήθως είναι μόνο οικονομικές, άντε και στρατιωτικές. Γιατί εγώ προσωπικά το πολιτικό στοιχείο το εξαπολύζω τελείως. Δεν υπάρχει πολιτική αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική πάντα. Μόνο οικονομικό και ίσως και στρατιωτικό. Στρατιωτική διάσταση είναι αυτή που κυριαρχεί. Συγγνώμη. Μιλάμε δηλαδή για μονομέρεια. Μιλάμε για μια αντίληψη, η οποία το μοναδικό πράγμα το οποίο βάζει μπροστά είναι τα λεφτά που την οικονομία, η οικονομική ανάπτυξη. Η πολύ χαλαρή σύνδεση που υπάρχει σήμερα σε όλες τις διεθνείς ενώσεις ακριβώς εμποδίζει από το να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των κρατών που την αποτελούν. Στον ΟΗΕ όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν έχουν καμία σχέση οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους τα κράτη με τις σχέσεις που είχαν οι πόλεις κράτη την εποχή των αφικτιονιών. Μιλάμε για σχέσεις οι οποίες θα βασισμένες σε μια πραγματική όμως διάσταση αλληλοκάλυψης και ώστε ακόμα και όταν γίνονταν καταστάσεις μοιραία, γιατί ο άνθρωπος έχει τέτοιες τάσεις σύγκρουσης, τις περισσότερες φορές οι περισσότερες πόλεις ενώνονταν κατά των πόλεων αυτών που τολμούσαν να παραβιάσουν την ιερότητα. Αυτή λοιπόν η πολύ χαλαρή διάσταση που υπάρχει σήμερα δυστυχώς τονίζει βέβαια και το εγωιστικό, το ατομιστικό στοιχείο. Αυτό που λέμε και το τοπικό καθαρά. Οι Γερμανοί μας τι, μόνο για τους Γερμανούς, δεν μας ενδιαφέρει για τίποτα άλλο, π.χ. Επίσης, πολύ βασικό στοιχείο, ότι ενώ στην αφικτιονία υπήρχε αυτό που λέμε ισονομία και δικαιοσύνη, οι νόμοι της αφικτιονίας αφορούσαν τους πάντες και εξακολουθούσαν να αφορούν τους πάντες για πολλούς αιώνες μετά, και η δικαιοσύνη το ίδιο, στις σημερινές ενώσεις το βλέπουμε, οπότε όποτε συμφέρει ότι ένα κράτη αλλάζουν τους νόμους πολύ γρήγορα, αλλάζουν τον τρόπο πολιτικής τους, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Τα ακούμε συνέχεια και πολύ συχνά, το είπε και ο κύριος Τζέμπα πριν από λίγο, ότι οι ξένοι ειδικά θεωρούν πως η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισμού. Και όντως είναι. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι ξένοι, το λένε όλοι οι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι. Το γεγονός αυτό, ότι αποτελούμε δηλαδή σήμερα το λίκνο του πολιτισμού, είναι κάτι που το έχουμε χάσει. Όχι ως ιδέα ή ως πραγματικότητα. Το έχουμε χάσει εμείς ως λαός και ως περηφάνεια. Αν κάτι από αυτή την ιστορία εμένα με θλίβει περισσότερο και από την κρίση που βιώνουμε, είναι πέρα από το ότι συνδέσαμε τον πολιτισμό με την οικονομία μόνο, ότι χάσαμε την περηφάνεια μας σαν λαός. Πρέπει λοιπόν σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα ιστορικά στοιχεία, να στηριχτούμε και να ξαναβρούμε την περηφάνεια μας. Ψηλά το κεφάλι γιατί είμαστε Έλληνες και εμείς προηγάγαμε τον πολιτισμό. Εμείς δώσαμε τα φώτα στους ξένους για να έρθουν τώρα να μας λαβώσουν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ σκυμμένη με το κεφάλι υποταγμένη, ακριβώς γιατί όποτε χρειάστηκε σε αυτή την ιστορία, στις αφικτιονίες, στις θερμοφύλες, στηρίχθηκε. Σε αυτή την παράδοση στηρίχθηκε για να αντιτάξει άμυνα, να αντιτάξει το σθένος της και τον πολιτισμό της απέναντι σε όλους αυτούς που πήγαν να καταστρέψουν. Σας ευχαριστώ πολύ.